Αποστόλη, καλημέρα. Τηλεφωνούμε σήμερα για να μας πεις για έτσι ένα όμορφο και ευχάριστο, εφαγωνίζεστε με γεγονός που συνέβη τις προηγούμενες μέρες στο πρωτάθλημα εφήβων, το οποίο έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις για το fair play που επέδειξε η ομάδα σας σε ένα παιχνίδι με την ΑΚΑ. Πες μας λίγες λεπτομέρειες. Καλημέρα. Το Σάββατο είχαμε έναν αγώνα εφήβων, αντιμετωπίζαμε την ομάδα της ΕΑΚΑ, τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Πριν από αυτόν τον αγώνα υπήρχε και ένας αγώνας παιδών αντίστοιχα με την ίδια ομάδα. Δυστυχώς για κάποιους λόγους η ομάδα της ΕΑΚΑ δεν μπόρεσε να φέρει πολλά παιδιά. Δηλαδή είχε μόνο 5 παιδιά στον πρώτο παιχνίδι και τα ίδια 5 παιδιά μαζί με έναν έφηβο. Ναι. Οπότε δηλαδή σύνολο 6 θα έδιναν το παρόν στο δεύτερο αγώνα. Mm-hmm. Οπότε θεωρήσαμε σωστό μαζί με τα παιδιά να μην παίξουμε όπως τα παίζαμε σε έναν κανονικό αγώνα, ας το πούμε έτσι. Ναι, με παιδιά ίδιας ηλικίας, ναι. Ναι, και παιδιά τα οποία θα ήταν και ξεκούραστα. Ναι. Οπότε αποφασίσαμε να σουτάρουμε μόνο τρίποντα. Αυτό ήταν και μια καλή προπόνηση για εσάς, για να κάνετε εξάσκηση στα τρίποντα. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και να το πείτε έτσι. Και έτσι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν όμως αυτός ο όχι, ο λόγος. Όχι, προς Θεού, εννοείται. Σίγουρα, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε τα παιδιά της αντίπαλης ομάδας να αισθανθούν άσχημα, mm-hmm. να προσπαθήσουμε να βάλουμε 150 πόντους. Ναι, ναι, ναι. Και Δεν υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλο, ούτε έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά μας με αυτές τις αξίες. Mm-hmm. Οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε το παιχνίδι ευχάριστο και για μας αλλά και για την αντίπαλη ομάδα. Για να φανταστείς, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, παίκτης της αντίπαλης ομάδας με ευχαρίστησε που τους αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Και παραδόξως είναι... Νομίζω πως παρόλο που έχει πάρει το θέμα πανελλήνιες διαστάσεις, ναι. αλλά είναι λυπηρό γιατί κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι, είναι αυτονόητο. Κάτι το οποίο πρέπει να είναι αυτονόητο, να μιλάει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Γιατί κάποιοι λένε ότι άνθρωποι του χώρου ότι, ναι. ότι σέβεσαι τον αντίπαλο αν τον αντιμετωπίζει στο 100%. Όπως θα αντιμετώπιζε τον κάθε ένα. Δηλαδή, άμα βάζαμε 150 πόντους, θα τον αντιμετωπίζαμε με σεβασμό. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και διαφορετική και οι συνθήκες αλλάζουν ανάλογα με το παιχνίδι. Και τώρα η ΕΑΚΑ βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Οπότε εσύ σωστά πράξατε. Καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Και μάλιστα η ΕΑΚΑ έβγαλε και ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε τον Ηρακλή 2000 για το fair play. Ναι, προς τιμή. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και ευχάριστο ανάμεσα σε ομάδες εδώ της Δωδεκανήσου, εφόσον εδώ υπαγόμαστε, να υπάρχουν αυτές οι όμορφες και αληθινές αθλητικές. Σχέσεις. Ναι, δεν έχουμε να χωρίσουμε με κανέναν τίποτα. Προσπαθούμε για το καλύτερο των παιδιών, mm-hmm. να είναι τα παιδιά στο γήπεδο, να παίζουν όμορφους αγώνες και όποια ομάδα είναι καλύτερη ας κερδίσει. Σωστά. Πώς είναι η συνέχεια τώρα για σας? Τι λέει η συνέχεια για τον Ηρακλή 2000? Όσον αφορά τα τμήματα των εφήβων και των παιδών, έχουν τελειώσει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχουμε το Final Four Νεανίδων, την Go, ναι. Όπου είμαστε εμείς, η ομάδα του Ιπποκράτη, ο Διαγόρας και ο Ιάλισσος. Ωραία. Και στη συνέχεια το Μάιο θα έχουμε Final Four Κορασίδων, που θα το διοργανώσει ο Ηρακλής στην Go. Και μετά από αυτό θα συμμετάσχουμε και στο Final Four των Μαγκορασίδων. Πλούσιο πρόγραμμα λοιπόν έχετε ακόμα, δεν έχουν τελειώσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, εξάλλου είναι νωρίς ακόμα. Να ευχηθούμε λοιπόν, Αποστόλη, καλή συνέχεια και να συνεχίσετε στον Ηρακλή 2000 να κάνετε έτσι αυτές τις όμορφες, πώς να το πούμε, να συμπεριφέρεστε έτσι όμορφα και αθλητικά. Με στόχο σας το εφαγωνίζεστε και είναι σημαντικό από αυτές τις μικρές ηλικίες να το κατανοήσουν τα παιδιά, γιατί θα τα ακολουθεί σε όλη τους την αθλητική πορεία. Σίγουρα, ευχαριστούμε πολύ και σκεφτείτε ότι μια και ήταν ο τελευταίος αγώνας εφήβων, κάποια από αυτά τα παιδιά θα σπουδάσουν, θα φύγουν, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουν το μπάσκετ ή όχι, αλλά καλό θα ήταν η τελευταία τους ανάμνηση να ήταν αυτή.